Καλησπέρα σε όλους, παιδιά. Είμαι ο Κωνσταντίνος και σήμερα θα σας δείξω πώς μπορούμε να παίξουμε ένα κλασικό build για βάρβαρο με δύο one hand και με ως κύριο skill το Whirlwind. Είναι ένα κλασικό build για βάρβαρο που χρησιμοποιείται σχεδόν από τους περισσότερους και θα δούμε ότι είναι πάρα πολύ αποδοτικό. Βέβαια είναι ένα πολύ παλιό build, αλλά νομίζω πως υπάρχουν άτομα τα οποία δεν το γνωρίζουν ακόμα και θα ήθελα να τους πω κάποια πραγματάκια και να τους το δείξω. Λοιπόν, είναι ένα build το οποίο στηρίζεται κυρίως στο critical chance που πρέπει να έχουν τα αντικείμενα, γιατί με βάση αυτό δουλεύει καλύτερα. Δηλαδή, όσο περισσότερο critical chance μπορεί να έχει ο χαρακτήρας μας, τόσο πιο αποδοτικά θα δουλεύει. Δεν έχουμε πάρει κάποια αντικείμενα ως τώρα. Τον έχω γυμνό του χαρακτήρα μου. Θέλησα να τα πάρω βλέποντάς τα για να μπορέσω να σας πω καλύτερα κάποια πράγματα. Το κεφάλαιο το οποίο θα διαθέσουμε για να πάρουμε τα αντικείμενα είναι 20 εκατομμύρια. Ένα μέτρο ποσό για το συγκεκριμένο build. Λοιπόν, δεν θα πάρουμε amulet shoulders και bracers, γιατί προφανώς amulet και shoulders, γιατί τα έχουμε ήδη κραφτάρει. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα ήδη υπάρχουν που έχουμε. Καλό θα είναι αν κάποια από σας έχετε κραφτάρει κάποιο καλό αντικείμενο να χρησιμοποιήσετε αυτό που έχετε και να μην μπείτε σε διαδικασία και σε έξοδα για να πάρετε κάποιο άλλο αντικείμενο που το Auction House. Άρα τα αντικείμενα τα οποία θα πρέπει να πάρουμε είναι 10, γιατί 13 έχει όλος ο χαρακτήρας μας. Να πάρουμε 11, να πάρουμε και γάντια. Δεν θα πάρουμε μόνο όμως και amulet. Άρα το κεφάλαιο το οποίο θα διαθέσουμε, που είναι τα 20 εκατομμύρια, θα το διαιρέσουμε δια του 11, που είναι τα κομμάτια, για να δούμε περίπου πόσο πρέπει να έχει το κάθε αντικείμενο μας. Πρέπει να είναι περίπου γύρω στο 1,8 million ανά item για να βγουν τα αντικείμενα, το κόστος αυτό που θέλουμε. Και βέβαια θα δούμε αν θα έχουμε κάποια gems, θα αγοράσουμε κάποια gems ή κάτι ανάλογο. Πάμε να στήσουμε το gear. Λοιπόν, ξεκινήσουμε από το chest armor. Θα πάρουμε immortal armor. Immortal chest armor. Λοιπόν, θα βάλουμε ως όριο το 1,8 τα εκατομμύρια και τώρα ξεκινάμε. Θέλουμε να έχει vitality, άμα μπορεί να υπάρχει πάνω από 170, δεν υπάρχει. Πάμε στα 150, δεν υπάρχει και εδώ. Okay. Το πιο πολύ που έχει είναι 118 vitality. Θέλουμε να είναι περίπου το strength, αυτό είναι μια καλή περίπτωση, στο 1 εκατομμύριο. Αυτό είναι επίσης μια καλή περίπτωση, στο 1,5 εκατομμύριο. Εννοείται ότι ανάμεσα από αυτά τα δύο θα πάρουμε αυτό, ίσως αυτό εδώ πέρα. Αυτό έχει πάρα πολύ armor. Λοιπόν, θα πάρουμε το αυτό εδώ πέρα, γιατί έχει και καλύτερο armor και τι μας δίνει και protection. Λοιπόν, άρα έχουμε 1,5 εκατομμύριο για chest armor. Βάζουμε μέσα στο στάσμας. Το επόμενο που θα πρέπει να ψάξουμε είναι helm. Μπορούμε να πάμε στην περίπτωση του immortal πάλι ή του membo. Membo με critical chance είναι πολύ δύσκολο να βρούμε αυτή την τιμή, γιατί είναι πάρα πολύ ακριβά, οπότε είναι πιο καλό να πάμε σε immortal helm. Θα βάλουμε critical chance cap, δηλαδή 6, και μετά
μπορούμε να βάλουμε strength και vitality αν υπάρχει. Είμαστε εδώ. Λοιπόν, άμα βρούμε με λίγο παραπάνω strength, δηλαδή με πάνω από 100, αν υπάρχει. Α, πολύ καλό αυτό. Είναι πάρα πολύ καλό. 1,350.000. 1,350 για το χέλμ. Γάντι. Θα πάμε σε Immortal πάλι. Ή αν έχετε κραφτάρει κάποιο γάντι το οποίο θα πάρετε πολύ DPS, θα είναι καλό να το χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θα εμείς να αγοράσουμε ένα γάντι, γιατί θέλουμε να έχει 10 critical chance. Προσέξτε αυτό που σας είπα για το critical chance, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να έχει critical damage και all resistance αυτό εδώ είναι, πιστεύω, καλό για τα λεφτά του. Άμα πάρουμε με 9,5, θέλουμε με λίγο παραπάνω strength. Αυτό θα μας δίνει περισσότερο DPS. Εντάξει, το gear που θα κάνουμε είναι σχετικά μέτριο. Δεν θα είναι δηλαδή για MP10, αλλά νομίζω πως ένα MP5 θα μπορεί να το παίζει άρετα. 5 με MP6 δηλαδή, κάπου εκεί μέσα θα είμαστε. Να κοιτάξουμε με attack speed. 800.000. Το attack speed επίσης μπορεί να είναι σημαντικό. Θα πάρουμε αυτό. 800.000 για γάντια. Δεν μας έχει έρθει τα κλασικά κολλήματα του Ξουχάους. Έχουμε πάρει τα 3 κομμάτια του Immortal, δηλαδή γάντια, chest armor και helm. Θα πάρουμε μπότες. Θα κοιτάξουμε να είναι ice climbers. Και να έχουν strength άμυρο πάνω από 200, και σε αυτά αν υπήρχαν μέσα και το vitality θα ήταν ακόμα πολύ καλό, αν και δεν νομίζω να μπορούμε να πάρουμε αυτά τα λεφτά. Αυτό εδώ πέρα είναι καλούτσικο. 170 θέλουμε. Κοιτάμε να πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερο vitality μπορούμε. Αυτό έχει καλύτερο protection όμως, άρα θα πάρουμε αυτό. 1,6 για μπότες. Λοιπόν, επίσης θα πρέπει να πω πως το gear αυτό θα πρέπει να έχει 24 move speed για να δουλεύει καλύτερα. Το move speed θα μπορέσουμε να το πάρουμε από τα Inas, γιατί ice climbers έχουμε πάρει και δεν έχουν move speed γιατί βγαίνουν πολύ ακριβά. Άρα θα το πάμε από το Inas Temperance. Λοιπόν, εδώ τώρα θα πρέπει να βάλουμε ένα strength 80. Έχουμε αυτά τα λεφτά. Και άμα μπορέσουμε να βρούμε με 9 attack speed, δεν νομίζω να υπάρχει. Άμα το βάλουμε 70, υπάρχει αυτό εδώ, δεν υπάρχει. 9 attack speed. Έλα. Εδώ. Αυτό είναι μια καλή περίπτωση, πιστεύω. Γιατί το 9 με το 8 attack speed έχει αρκετά μεγάλη διαφορά. Νομίζω ότι θα πάρουμε αυτό. Γιατί έχει και dexterity 1,2 για το παντελόνι. Δεν μας έρθει να
Ice Climbers ακόμα. Πόσο πήραμε, 1,2. 1,2 για Ίνας. Λοιπόν, έχουμε ακόμα 6 κομμάτια. Πάμε να πάρουμε Bracers. Θα πάρουμε Bracers Lacuni για να πάρουμε το Move Speed. Θα αφήσουμε το Strength που έχει εδώ πέρα 8 και θα βάλουμε 4 Critical Chance. Και εδώ άμα βρούμε μια νέα Attack Speed, αυτό εδώ είναι μια καλή περίπτωση. Και αυτό είναι ακόμα καλύτερο γιατί έχει armor. Θα πάρουμε αυτό λόγω του armor, που έχει πρόσθετο armor δηλαδή. 1,6 για Lacuni. Λοιπόν, έχουμε πάρει, μας μένουν δηλαδή ζώνη, 2 δαχτυλίδια και τα 2 όπλα. Πάμε να δούμε πρώτα για ζώνη. Λοιπόν, ζώνη μπορούμε να πάρουμε Immortal ή Witching Hour. Witching Hour θα είναι, πιστεύω, κλειδί. Λοιπόν, Witching Hour. Από εδώ μπορούμε να βάλουμε Strength. Αλλά θα χάνουμε πάρα πολύ σε protection. Θα πάρουμε πολύ DPS βέβαια, αλλά θα χάσουμε protection και το lifesteal που ενδεχομένως δεν θα έχει. Και από ό,τι βλέπω δεν μπορεί να δώσει πάρα πολύ strength. Ναι, θα πάρουμε immortal, δεν πειράζει. Και να πάρουμε και Vitality από εδώ, εννοείται. Λοιπόν, τώρα, εδώ να δώσουμε μια προσοχή. Θα βάλουμε να έχει passive skill το Bass. Γιατί θα παίξουμε με Bass και Vitality. Λοιπόν, οι τιμές είναι πάρα πολύ καλές από ό,τι βλέπετε. 184, 195. Bass τώρα, άμα βρούμε με 12, μπορούμε να βρούμε με 12, μάλιστα. Θα πάρουμε αυτό, 14% Bass, 1,7. Μας μένουν τα 2 δαχτυλίδια. Λοιπόν, δαχτυλίδια θα κοιτάξουμε να έχουν κυρίως critical chance. Critical chance βάζουμε 5 για αρχή. Να βάλουμε strength. Vitality. Τώρα η attack speed. Θα σας πω γιατί θέλουμε. Αυτό εδώ πέρα είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Αν υπάρχει και με average, δύσκολα. Λοιπόν, θα πάρουμε αυτό γιατί έχει και το life on hit επάνω του. Θα πάρουμε αυτό γιατί είναι και attack speed και life hit βέβαια. Δοκιμές κάνουμε. 1,5 εκατομμύριο για το δαχτυλίδι. Και τώρα σαν δεύτερο δαχτυλίδι μπορούμε να βάλουμε κάποιο καλό hellfire για να εξπάρουμε γρήγορα. Θα το συνιστούσα βέβαια αυτό. Εγώ δεν θυμάμαι καν τώρα τι Hellfire έχω.
και δεν πρέπει να τα έχω πάνω. Πρέπει να είναι μέσα στους χαρακτήρες. Anyway, εντάξει, θα μπορούμε να βάλουμε κάποιο λίτανη, ας πούμε, κάποιο τέτοιο δαχτυλίδι. Και συγκεκριμένα αυτό εδώ πέρα είναι αρκετά καλό γιατί έχει και life πάνω. Θα το δοκιμάσουμε αυτό. Για να μην κάνουμε extra έξοδα, θα χρησιμοποιήσουμε αυτό, το λίτανη. Τιμή του κάπου εκεί πρέπει να είναι και πολύ πιο φθηνή από το 1,8, άρα μπορούμε να πάρουμε αυτό που ήδη έχουμε, να το φορέσουμε. Και τώρα, μας έχουν μείνει τα δύο πιο σημαντικά κομμάτια, είναι τα δύο όπλα. Σαν main hand θα βάλουμε οπωσδήποτε Echoing Fury. Γιατί το Echoing Fury έχει πάνω του attack speed πρόσθετο. Δηλαδή αυτό το συν 0.23, ήταν ένα τυχαίο τώρα, συν 0.23 attack speed που λέει αυτό εδώ πέρα, το συν 0.23 μεταφέρεται και στο δεύτερο όπλο. Δηλαδή αν ένα mace έχει 1,20, παίρνει το 0.23 αυτό, άρα πάει συν 1,43. Οπότε εμείς ψάχνουμε strength πάνω από 150 και τρύπα. Λοιπόν, και θα ξεκινάμε από DPS. Λοιπόν, 1050 και να είναι 0.23 και αν αυτό, ας πούμε, 1055, αυτό είναι πολύ καλό γιατί έχει και το life on hit επάνω. Θα πάρουμε αυτό, είναι πολύ καλό. $1.5 εκατομμύριο για το Echoing Fury. Τα S-Climbers στο μεταξύ δεν έχουν έρθει ακόμα. Και σαν offhand θα κοιτάξουμε να είναι κάποιο mace, όχι συγκεκριμένα Echoing Fury, αλλά να έχει κάποια στοιχεία τέτοια. Λοιπόν, τώρα έχουμε, πρέπει ο χαρακτήρας μας να έχει, αν έχει πάνω από γύρω στις 180 με 200.000 DPS, θα πρέπει να έχει και lifesteal επάνω. Τώρα έχουμε πάρει νομίζω 500 life on hit από το Echoing Fury, που είναι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, όσο πιο μεγάλο attack speed έχουμε, δηλαδή βαράμε πιο γρήγορα και σε συνδυασμό με το life on hit που έχουμε, θα παίρνουμε περισσότερο life πίσω. Δηλαδή, αν βαράμε με 2 attacks per second, θα παίρνουμε 1000 life ανάλογα με τα χτυπήματα που κάνουμε. Ναι, λοιπόν, το δευτερόλεπτο ισχύει αυτό. Τώρα, σαν δεύτερο, μπορούμε να βάλουμε lifesteal, για να μπει το lifesteal, επίσης να παίρνουμε και από εκεί life, να παίρνουμε το life on hit και από το lifesteal, συγγνώμη. Και τώρα έχουμε 3% εδώ. Αυτό είναι καλό γιατί έχει και το attack speed επάνω. Βέβαια, άμα βρίσκαμε και με life on hit επάνω, θα ήταν ακόμα καλύτερα. Είμαι κάποιο vitality. Να. Αυτό εδώ πιστεύω ότι είναι πολύ καλή περίπτωση. Έχει πάρα πολύ life. Βέβαια, κοιτάμε και τον damage που βγάζει, γιατί έχει 456-951 και αυτό έχει αρκετά παραπάνω damage. Βέβαια, δεν ξέρω και σε τι επίπεδα τώρα μπορεί να είναι το vitality που έχουμε. Τώρα, μπορούμε να πάρουμε αυτό. 346. Όχι, θα πάρουμε αυτό λόγω του Vitality. 600.000. Τα Ice Climbers ακόμα τίποτα. Λοιπόν, έχουμε δώσει 560.000 για αυτό εδώ. Συνολικά, ως τώρα είμαστε. Μισό λεπτό, κλείνουμε να τα υπολογίσουμε.
Όμως τώρα είμαστε στα 13 εκατομμύρια. Ναι, τα S-Clusters δεν μας έχουν έρθει ακόμα, άρα δεν ξέρω τώρα τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Ας πάρουμε και διαμάντια. Λοιπόν, θέλουμε 3 για το Chest Armor, 2 για το παντελόνι και 1 για τα S-Climbers. Θα τα πάρουμε ένα μπάς και έρθουμε τα... Δηλαδή, μας μένουν ακόμα από τα 20 εκατομμύρια, μας μένουν ακόμα 6.600 περίπου. Άρα, θα νομίζω πρέπει να πάμε σε αυτά. Δεν θυμάμαι πόσο κάνει το ένα. Όχι, μπορούμε να πάμε πιο ακριβά. Θέλουμε 6. Άρα μπορούμε να πάμε σε αυτά. Μπορούμε να ανέβουμε και ένα ακόμα, αλλά πολύ ωραία κάνουμε, νομίζω ανεβαίνει. Όχι, εντάξει. Ναι, θα πάρουμε αυτά. Νομίζω ότι αυτά έχουν 46 strength. Αυτό έχει 42, αλλά είναι πολύ πιο φτηνά. Θα πάρουμε αυτά για να δώσουμε περισσότερο. Οπα. Θα τα πάρουμε ένα-ένα. Μπας και έρθουν τα... οι μπότες. Μας κλασικά δεν ήρθαν. Εν ανάγκη θα πάρουμε άλλες. Αν θυμάμαι καλά πρέπει να ήταν γύρω στα 4 εκατομμύρια. Όχι, στο 1 εκατομμύριο. Άρα μας μένουν 1,2, αν θυμάμαι καλά πρέπει να ήταν. Άρα μας μένουν περίπου 4,5-5 και τα υπόλοιπα για τα διαμάντια. Εδώ διαμάντια θα πάρουμε 2 Emerald για να βάλουμε στο όπλο μας και εδώ μπορούμε να δώσουμε κάτι παραπάνω. Δηλαδή να πάμε σε Star, παραπάνω από Star, για να πάρουμε περισσότερο DPS. Εδώ νομίζω ότι είμαστε καλά, γιατί παραπάνω πρέπει να ξεφεύγει το Perfect. Από, ναι. Θα πάρουμε τα Flawless. Όχι, συγγνώμη. Θέλουμε 2. Άρα πρέπει να πάμε σε ένα κατώτερο. Άρα πρέπει να είμαστε εδώ. Λοιπόν, buy out. Όχι, τα S-Climbers δεν μας έχουν έρθει ακόμα. Πάμε να στήσουμε λίγο τον γέρο. Βασικά κάτσε να δούμε, μπας και ξεκολλήσει. Όχι, δεν έχει έρθει. Πάμε να στήσουμε λίγο τον gear μας, να δούμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Λοιπόν, τα βάζουμε πρώτα μέσα. Τώρα, είναι αυτό, είναι αυτό. Ναι, λοιπόν. Εδώ το Litany. Το life μας είναι πολύ καλά, πιστεύω. Ακόμα. Βέβαια που μπήκανε τα άλλα δεν ξέρω. Όμως είπαμε θα βάλουμε αυτούς που έχουμε. Αυτούς εδώ. Γάντια θα βάλουμε. Γάντια, συγγνώμη. Άμυλα θα βάλουμε αυτού που έχουμε. Και ένα εδώ και δύο εδώ. Λοιπόν, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, ένα, δύο. Λοιπόν, θέλουμε τα γάντια. Δεν ξέρω πού είναι τα γάντια. Μάλλον δεν θα έχουν έρθει τα γάντια. Ή
γιατί μου κάνεις τώρα τέτοια ρε Auction House. Πάμε να τα ξαναπάρουμε. Κολλάει. Για να δούμε τι γάντια είχαμε πάρει. Climbers μάλλον. 170-60. Πάνω από 50 βάλε. Να θα πάρουμε αυτά εδώ πέρα τώρα. Ελπίζω να μας έρθουν. Και γάντια είχαμε irons. Είχαμε αυτά 90 όλοι ρίζησαν και attack speed. Hey mortal. Αυτό. Θα πάρουμε αυτά. Τώρα θα μας έρθουν και τα δύο. Για να δούμε που βρισκόμαστε τώρα. Και κάτι με την πούτσια θα τα έβαλα. Λοιπόν... Έχουμε τα Ice Climbers. Έχουμε και τα... Immortal. Είμαστε με 53.000 live, 525 all resistance, το critical damage που έχουμε είναι πάρα πολύ χαμηλό. Άμα πάρουμε ένα δαχτυλίδι το οποίο θα έχει critical damage επάνω θα μας εκτινάξει πάρα πολύ στο DPS. Απλά εμείς τώρα προτιμήσαμε να δώσουμε σε attack speed περισσότερο. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε κάποια πράγματα για τα skills. Σαν main hand θα βάλουμε τον bass με το instigation. Γιατί μας δίνει 4 fury per attack με το rune αυτόν. Λοιπόν, σαν δεξί κλικ θα έχουμε το whirlwind, όπως σας είπα. Αυτό μας επιτρέπει να κάνουμε σβούρες. Ένα θα έχουμε το Run Like the Wind, με το Sprint με το Run Like the Wind, το Battle Rage με το Into the Fray. Αυτό μας αυξάνει το Critical Chance για 3% για 122 λεπτά και το Damage μας κατά 15%. Τώρα, σαν 3 μπορούμε να παίξουμε ή με Overpower για να πάρουμε περισσότερο DPS ή με Warcry άμα έχουμε πρόβλημα ή με Rent. Εγώ θα προτιμήσω να δοκιμάσουμε το Rent για να κάνουμε και λίγο περισσότερο damage. Rent με το Ravez και σαν 4 θα έχουμε τον Berserker με το
Thriving House και να είμαστε full όλο το Running Berserker. Λοιπόν, πώς λειτουργεί τώρα το build. Άμα δείτε, αυτό είναι τα χτυπήματα που κάνει ο μπάρμπας μας. Χτυπάμε με 2,4. Έχουμε life per hit 830 και life steal 8,60, που είναι πάρα πολύ. Οπότε, το έχουμε σαν passive επίσης να πω, έχουμε το critical το ruthless, που μας δίνει 5% critical chance και 50% critical damage. Το έχουμε πουν masters που σαν mace παίρνουμε συν 10% critical chance. Και σαν τρίτο, τώρα εμείς έχουμε το blood first, που είναι life steal ουσιαστικά 3%, αλλά δεν έχει κάποιο νόημα γιατί είμαστε ήδη πάρα πολύ σε DPS, σε life steal. Έχουμε και το life on hit. Μπορούμε να βάλουμε ή το superstition που μας κάνει, που μας μειώνει 20% τα non-physical damage, ή το brawler για να παίρνουμε περισσότερο DPS. Να δοκιμάσουμε τον brawler. Λοιπόν, εννοείται πως αν κάποιος έχει περισσότερα καλύτερα διαμάντια τα φοράει για να πάρει περισσότερο DPS και στα όπλα και στα τέτοια και στο chest armor και στο punch. Απλά το κόκκινο το βάλα στο κεφάλι για να φαίνεται το XP. Επίσης, καλύτερο δαχτυλίδι εννοείται ότι είναι αποδεκτό για να πάρουμε περισσότερο DPS. Και προσέξτε πως η αναλογία critical chance με critical damage πρέπει να είναι για 10% critical chance 1 προς 10. Δηλαδή εμείς πρέπει να είχαμε τώρα 600% περίπου critical damage. Γι' αυτό οτιδήποτε critical damage προσθέσουμε πλέον στο gear μας θα δώσει πάρα πολύ DPS. Πάμε να πούμε λίγο πως λειτουργεί. Μισό λεπτά και λίγο ότι έχουμε lag. Λοιπόν, είμαστε στο Act 1. Βέβαια δεν θα παίξουμε MP10. Θα το παίξουμε στο MP5, MP6. Οπα. Θα παίξουμε MP5. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα μέρος τώρα, πάμε στο Λιόρικ ας πούμε, για να μην έχει πάρα πολύ σκοπό. Λοιπόν, πρώτα πώς λειτουργεί. Πρώτα πρέπει να κάνουμε 1-2 hit για να πάρουμε Fury και να ενεργοποιήσουμε τον Battle Rage. Σε αυτή τη στιγμή ανοίγουμε τον Battle Rage. Και μετά μπορούμε να γυρνάμε και να σπαμάρουμε συνέχεια το πατάμε συνέχεια δηλαδή Run Like the Queen και Sprint για να κάνουμε αυτό το πράγμα. Και μπορούμε να ανοίξουμε και Berserker. Βλέπετε πως το Fury μας δεν πέφτει ποτέ, γιατί κάθε critical hit που κάνουμε μας δίνει Fury και πάει πολύ καλά το gear στο MP5. Προσέξτε αυτούς εδώ πέρα μου, γιατί οι σφυριές τους πονάνε πάρα πολύ. Λοιπόν, γυρίζοντας συνέχεια βλέπουμε ότι ο Berserker δεν πέφτει σχεδόν ποτέ. Δηλαδή, όσο περισσότερο Fury τρώμε είναι τόσο καλό, τόσο καλύτερο για να μπορεί να γεμίζει πιο γρήγορα ο Berserker και να κρατάει περισσότερη ώρα. Βλέπουμε ότι όταν θα βρει κάποιο μπούγιο και πατάμε συνέχεια αυτά και παίρνουμε Fury, βλέπετε ότι το cooldown του μικραίνει. Έχουμε 168.000 DPS μπαφαρισμένοι. Δηλαδή με το Battle Rage και με το Frenzy τώρα που έχουμε πάρει. Οπότε νομίζω πως τον γέρο δουλεύει πάρα πολύ καλά. Με σχετικά λίγα λεφτά. Αυτό ήταν το βιντεάκι. Ελπίζω να σας άρεσε. Και εννοείται να βοήθησα όσα άτομα δεν γνωρίζουν αυτό το build και παράλληλα και το gear. Το gear αυτό θα το δώσω free σε κάποιον νικητή. Θα ενημερώσω για την κλήρωση στο Facebook Diablo 3 Greek Fans. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε όλοι καλά.